Όπως έχουμε πει και σε προηγούμενα βίντεό μας, ο Δημοσθένης ξεπερνάει κάθε όριο. Θέλει να ισοπεδώσει τους Βρετάκους και να πάρει το αίμα του πίσω. Για την αποτυχημένη ληστεία του Μάνου και για τα λεφτά που έχασε εξαιτίας του. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ο Ισίδωρος διοργανώνει μια μεγάλη δεξίωση προκειμένου να γιορτάσουν τις επιτυχίες του. Όλοι οι καλεσμένοι φορούν τα γαλά τους και πετούν στα σύννεφα. Ξαφνικά, μαυροφορεμένοι κουκουλοφόροι μπαίνουν μέσα στο χώρο και σκορπούν τον τρόμο. Ρίγουν σφαίρες αριστερά-δεξιά, απειλώντας τις ζωές όλων των καλεσμένων. Όλοι ουρλιάζουν και τρέχουν να σωθούν. Οι άντρες του Δημοσθένη γαζώνουν όποιον βλέπουν μπροστά τους. Κάποιοι αναμένεται να τραυματιστούν σοβαρά, ενώ ένα σήμα αναμένεται να μείνει παράλυτο. Από την άλλη πλευρά τώρα, ο Ορέστης, όπως γνωρίζουμε, έχει κάνει μεταμόσχευση καρδιάς και αυτό θα τον προδώσει από την ουλή που έχει στο σώμα του. Δυστυχώς για τον ίδιο, η Δήμητρα δεν θα αργήσει να ανακαλύψει ότι ο Ορέστης κάτι την κρύβει. Οι δυο τους θα έρθουν πάρα πολύ κοντά. Η Δήμητρα θα αφαιθεί τελικά σε αυτό τον έρωτα και θα του δώσει μια ευκαιρία. Θα περάσουν καυτές νύχτες και η αγάπη τους θα φουντώσει. Μόνο που τα πράγματα δεν θα εξελιχθούν όπως θα ήθελαν. Ο Ορέστης θα προτείνει στη Δήμητρα να πάνε μια βόλτα με το σκάφος. Όταν εκείνος θα βγάλει τα ρούχα του, η Δήμητρα θα παρατηρήσει μια μεγάλη ουρλή στο σώμα του. Ο Ορέστης θα προσπαθήσει να κρυφτεί, αλλά θα είναι μάταιο. Η Δήμητρα θα τον πιέσει, θα τον αγγίξει και θα τον ρωτήσει τι είναι αυτό που κρύβει. Τότε εκείνος θα αναγκαστεί να της τα αποκαλύψει όλα. Έκανα μεταμόσχευση καρδιάς, ήρθα στη Μάνη για να γνωρίσω την οικογένεια αυτού που μου χάρισε τη ζωή, δίνοντάς μου την καρδιά του, θα τους πει. Η Δήμητρα θα ζαστήσει και η βόμβα αυτή θα σκάσει στα αυτιά της και τίποτα δεν θα είναι όπως παλιά. Σύντομα αυτή η είδηση θα φτάσει και στην Ασπασία. Παρόλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!